Ευχαριστώ! Κυρίες και κύριοι, μετά την ένοπλη ληστεία που έγινε σήμερα το πρωί στις 10 στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στα Λιώσια από 4 μασκοφόρους, έχουμε αυτή τη στιγμή σε αποκλειστικότητα τα πρώτα στοιχεία από το μόνιμο αυτόπτη μάρτυρα που ήταν παρόν τη στιγμή που οι 4 μασκοφόροι διέφυγαν με άγνωστο τρόπο προς άγνωστη κατεύθυνση. Κύριε Τραμπάκουλα, χαίρετε. Δεν χαίρεται κανένας, αλλά τέλος πάντων προχώρησε. Μιλήστε μας, σας παρακαλώ, για τη σημερινή ληστεία. Ποια ληστεία? Τη ληστεία που έγινε εδώ, δεν ακούσατε? 4 μασκοφόροι λίστεψαν την τράπεζα. Δεν ήταν 4 μασκοφόροι, εγώ έτσι είδα. 3 ήταν μασκοφόροι, δεν ήταν. 3 ήταν. 3, μα όλοι οι άλλοι μάρτυρες λένε ότι οι ληστές ήταν 4. Έτσι λένε. Δεν πάνε, λένε ότι εγώ έτσι είδα τις ανθρώπες, ήταν 3. Έχετε και τον οδηγό. Τι μας λέτε, υπήρχε και οδηγός? Βέβαια, υπήρχε και οδηγός, ο οποίος σταμάτησε κάθε ολοκληρία, πλησίων του πεζοδρομίου και τους πήρε και μέσα και φύγανε τα άνθρωποι. Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι οι ληστές διέφυγαν με αυτοκίνητο? Με τι θα διέφυγα, με τα πόδια θα διέφυγα, εγώ περιμένα μια άνθρωπη, περιμένα εκεί, περιμένα λοιπόν το λεωφορείο, δεν έχω το λεωφορείο, είχε γίνει και κατάλαβε κάτω στα μακουστά, είχε βάλει την καραμπίνα εδώ πέρα. Ο ληστής? Ο άλλος, με την καπαρτίνα ο άλλος. Κάτω στα μακουστά ήταν και δεν πέρναγε εκεί, δεν πέρναγε η καραμπίνα. Και σου λέει ότι πρέπει να φύγουμε με το λεωφορείο. Και φύγαμε με το λεωφορείο. Μάλιστα. Για περιγράψτε μας. Με το αυτοκίνητο. Ποιο, την καραμπίνα? Όχι, το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο για το. Έτσι. Η εμπεριλήψη. Είχε μία έμφαση. Προτραχικός. Προτραχικός είχε 4 τροχή. Το κυτρίνο χρώματος με φεάν προφυλακτήρα. Φέρουν 2 φανούς στο πρόσθετο μέρος και έχει μία ταμπέλα πάνω που έλεγε ταχύ. Ταχύ έλεγε. Α, κατάλαβα. Οι ληστές διέφυγαν με ταξί. Οι ληστές, εγώ δεν μιλάω για τις ληστές. Για τις άλλες μιλάω, τις μαρτύρες μιλάω. Περίμενα, οι μαρτύρες. Ποιους μάρτυρες? Οι μάρτυρες, παιδί μου, περιμέναν οι άνθρωποι. Περιμέναν εκεί που 3,5 ώρες περίμεναν, μαρτυρήσαν οι άνθρωποι. Πού να καταχέρεψε τι κανόν, γιατί δεν πέραγε το λεωφορείο, γιατί τα κάτω στα μαξιστάσια, γιατί την καραμπίνα μάλλον. Περιμέναμε 6,5 ώρες, γιατί τα πλάνη ήταν παράλληλα. Έδειχε την καραμπίνα από εδώ, έδειχε τα μαξιστάσια από εκεί. Πέρνα η ώρα, 8,5 ώρες, αναγκαστήκα πήρε το ταχύ και διεφύγανε. Έτσι, εξαθιέρα του. Μα τι διέλο, και εδώ αυτόν έχει πάλι. Και τι ρέχαμε, εσένα σε πείραξε, ρέχαμε. Εδώ οι άνθρωποι περιμέναν. 5,5 ώρες ολόκληρες περιμέναν. Μαρτυρήσανε και εσένα αυτό σε πείραξε. Ναι, ρε, με πείραξε. Σε πείραξε. Άμα σε ρίξω μια με την κλίτσα, θα σε πείραξε ακόμα περισσότερο. Χαμένε. Χαμένε. Πω, πω. Καλά μας λέγανε πως η Σόνη έχει πολύ ζωντανή εικόνα. Απαράτα, μάλτρε γυναίκα μου, αυτό που μπλέξαμε. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, όπως μας πληροφορούν, έγινε κατάληψη σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας από το Χάρι Κλίν και άλλες σατιρικές δυνάμεις. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως, που ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους πώς σκέπτεται να αντιδράσει μετά την απρόσμενη εξέλιξη της καταλήψεως, εκνευρισμένος δήλωσε πως θα κοινοποιήσει τις απόψεις του μετά το τέλος του εορταστικού προγράμματος του Χάρι Κλίν που παρακολουθεί. Όχι, ρε. Κατάληψη στα κανάλια έκανε αυτό, δε. Μπάνε, ρε γυναίκα, τίποτα να φάμε, να μην κατησυχάνουμε να βλέπουμε αυτόν τον τρίχα συνέχεια. Ναι, αγαπούλα μου, ναι. Πες το δικό σου πως άμα φάει απόψε εμένα να με χαιρετήσει, ε. Χάρι Κλίν, τώρα και στην κουζίνα σας θα σας ψήσει το ψάρι στα χείλη. Μανολάκη! Και εδώ αυτός είναι! Σιγά ματάν, θα μας σκοτώσεις. Χάρι Κλίν, εκτός από τα μυαλά σας, πλένει και τα ρούχα σας. Κλίν, καθαρίζει. Είναι και στο πλυντήριο! Πού είναι η Μαρκοπούλα, η Μαρκοπούλα, πού είναι? Μέτα δεν έχουμε να πάρεις. Ποιος τι πάει τέτοια ώρα, για πήγαινε να δεις. Πάτα πουλάκια μου, Μανολάκης. Λοιπόν, Μανολάκη, δεν θέλει να δεις το σοου, ε? Όχι, δεν θέλω. Εσείς δεν είπατε ότι εγώ αποφασίζω? Σοβαρά δεν θέλεις, ε? Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλεις, ε? Όχι. Δεν θες, ε! Κάτσε, ρε φίλε! Εγώ δεν αποφασίζω! Δεν θες, ε! Κάτσε, ρε φίλε! Πάρε κάπου εδώ! Δεν θες, ε! Εντάξει, ρε φίλε! Θα το δούμε, μην κάνεις έτσι! Υπέστη, παρακαλώ!
Το ξύλο που παρακολουθείτε είναι μια προσφορά της ξυλοβιομηχανίας Selman ΑΕ. Selman. Το καλύτερο ξύλο της ζωής σας. Selman. Ένα ξύλο διαφορετικό από τα άλλα. Κυρίες και κύριοι, από ό,τι μας πληροφορούν, πλήθος κόσμου αυτή τη στιγμή παρακολουθεί εθελοντικά το Harry Clean Show χωρίς καμία απολύτως ψυχολογική πίεση. Και τώρα που μας πάσατε την τηλεόραση, πώς θα σας δούμε, κύριε Clean? Μη στεναχωρίασε, Μανολάκη, εξάλλου βλέπω ότι έχετε όλη την καλή διάθεση να δείτε το show. Έχετε διάθεση, δεν έχετε? Βέβαια, έχουμε, έχουμε. Βέβαια, έχετε. Λοιπόν, Μανολάκη, μη στεναχωριέσαι. Πόπο, τηλεόραση Κόπλαμ. Καλέ, πώς έγινε αυτό? Θαύμα, κυρία μου, θαύμα. Χριστούγεννα είναι θαύμα, τα γίνονται. Εδώ είναι πρωθυπουργός ο Παπανδρέου, δεν είναι θαύμα? Λοιπόν, Μανολάκη, φεύγω και μην ξαναπιάσει το χέρι στο τηλεκοντρόλ, γιατί θα ξαναγυρίσω. Ότι πει ο αρχηγός. Έτσι, μπράβο. Καλά, μιλάμε για μεγάλο καλλιτέχνη.